Όπως είχε πει και ο ίδιος ο Μανώλης, έβλεπε τον Ντέιβιντ μέσα στην τελική πεντάδα. Υπάρχει κάποιος άλλος που βλέπει τον εαυτό του ψηλά, στην πεντάδα, τώρα που έχετε γνωριστεί και λίγο περισσότερο? Ο Τάσος. Πολύ πιστεύω και εγώ τον βλέπω, θα προσπαθήσω να πάω εκεί εννοείται. Mm. Αλλά πιστεύω έχουμε ικανούς να μπορέσουν να το καταφέρουν αυτό. Ποιους άλλους βλέπεις? Βλέπω πάνω, βλέπω Μανώλη να κονταριζόμαστε, Σταμάτη, Αλέξανδρο. Σπυριδούλα είναι δυνατή. Α, πήγα να πω μόνο άντρες λες. Είπα Σπυριδούλα, είπα. Μερικοί έχουν μεγαλύτερο θράσος ώστε να δηλώνουν από τώρα ότι μπορούν να πάνε και τελικό. Λέει μια παροιμία όπου ακούς πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Κάποιος άλλος? Άλκιστης, για πες. Εγώ είμαι σίγουρα στον τελικό, σεφ. Άλκιστη, τη σιγουριά σου πρόσεχε, μη σου γεννεί παγίδα και αντί χαρές και μουσικές, ηχήσει καταιγίδα. Μπράβο! Άξιος! Τώρα με έχετε τζιγκλάρει πολύ. Έλα, ρίχτη. Μόνο στην καταιγίδα εγώ μπορώ το πέταγμα να ανοίξω. Γιατί ο αέρας με πετά ψηλά και θα το αποδείξω. Να ζήσει Κρήτη! Άλκιστης, στον τελικό εδήλωσες πως σίγουρα θα φτάσεις, έχεις όμως το διάβα σου εμπόδια να περάσεις. Μέσα στην κουζίνα φαίνεται να είστε ο πιο ωραίος. Μα γελάει καλύτερα, λένε, ο τελευταίος. Έπρεπε ο κ. Κοντιζάς να της πει μια μαντινάδα στα Ιαπωνικά, να τη σβήσει, να μην υπάρχει απάντηση.